είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας που ερχόμαστε για το κοινωνικό ιατρείο δεύτερη φορά. Είχαμε έρθει με την Αδαμαντία πριν από 2 χρόνια και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και όταν μας κάνατε την πρόταση από εδώ, με πολύ μεγάλη χαρά να ανταποκριθούμε. Παρόλο που είναι λίγο δύσκολο, γιατί παίζουμε Σάββατο στην Αθήνα και έπρεπε να κάνουμε παράσταση εδώ, Κυριακή. Ήταν λίγο στριμωγμένο πρακτικά, αλλά τα καταφέραμε νομίζω. Ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος στο τεχνολογείο εδώ. Νομίζω η παράσταση ήταν πολύ ωραία. Και είναι και πολύ ωραία η αίσθηση που έχω από την υποδοχή του κόσμου. Δηλαδή και η υποδοχή στο θέατρο εδώ, αλλά και ο ζεστός χώρος, νομίζω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το κοινό και θα ευχαριστούν το έργο. Το οποίο είναι ένα έργο γραμμένο από τον Παναγιώτη τον Μέντι, ξαναγραμμένο με αφορμή τον Μάκβεθ του Σέξπιρ, είναι ένα έργο φτιαγμένο για τη σύγχρονη εποχή όμως, δεν έχει καθόλου. Παίρνει λίγο μια πλοκή του έργου του Σέξπιρ, τα δύο βασικά πρόσωπα, δηλαδή τον Μάκβεθ και τη σύζυγό του. Ο Μέντις τους έχει αλλάξει ονόματα, είναι ο κύριος Μακ και η κυρία Μπεθ. Ένα ζευγάρι σύγχρονο, αυτός είναι σύγχρονος πολιτικός, είναι ένας σύγχρονος Ευρωπαίος πολιτικός, δεν προσδιορίζεται ποιας χώρας, στην Ευρώπη πάντως είναι, ο οποίος ανέρχεται στην εξουσία, γίνεται αρχηγός του κόμματος, γίνεται αρχηγός του κράτους, στα ευρωκοινοβούλια, ένας ανερχόμενος στην εξουσία. Και είναι όλη αυτή η πορεία ενός φιλόδοξου και ικανού βεβαίως ανθρώπου, ο οποίος ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της εξουσίας μέχρι να φτάσει να την κατακτήσει και μετά είναι το ζήτημα πώς θα τη διατηρήσει, με ποιο τρόπο. Και σαν τον Μάκβεθ στον Σέξπιρ είναι υποχρεωμένος να σκοτώνει, να σκοτώνει, να σκοτώνει. Είναι ένας αιμοσταγής, ας πούμε. Μας θυμίζει λίγο σύγχρονους πολιτικούς. Καταλαβαίνουμε και στη σύγχρονη εποχή δεν σκοτώνονται με τον τρόπο του στο Σέξπιρ, αλλά με την εξόντωση, με τη δημοσιότητα. Δηλαδή τώρα όταν θέλει να βγάλει κάποιος έναν άλλον αντίζηλο τη μέση, του βγάζει ένα σκάνδαλο στην φόρα, του βγάζει μια ατασταλία, ένα παρελθόν περίεργο και τον εξοντώνει. Με αυτόν τον τρόπο και ο Μακ του έργου εξοντώνει τους αντιπάλους του με τέτοιους τρόπους. Δηλαδή άλλος αυτοκτονεί, άλλος εκτίθεται και καθαρίζει το δρόμο για την εξουσία και μετά προσπαθεί να κρατήσει την εξουσία και εκεί βεβαίως είναι ακόμα πιο σκληρός, γιατί σκοτώνει τον καλύτερο του φίλο. Βέβαια το σκοτώνει, δεν είναι ένα ατύχημα, δεν έπεσε το αεροπλάνο, δεν του κάνει αυτός κάτι. Και παράλληλα σε αυτό το ζευγάρι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, μια πόρνη πολυτελείας, δηλαδή είναι μια γυναίκα που έχει περάσει από σχέσεις με πάρα πολύ μεγάλους, με πολιτικούς σπουδαίους, λέει ότι έχω πάει με καρδινάλιους, με δεσπότες, με πρωθυπουργούς, με δεν ξέρω τι, η οποία σχολιάζει αυτά που συμβαίνουν στο ζευγάρι και είναι η φωνή του κοινού ανθρώπου. Δηλαδή, αυτά που κάνουμε και εμείς στο καφενείο που σχολιάζουμε την επικαιρότητα και λέμε ότι αυτό το έκανε αυτό γιατί και τούτο και τ' άλλο, αυτό το τρίτο πρόσωπο λοιπόν σχολιάζει σαν ένα λαϊκό, μια λαϊκή προσωπικότητα, ας πούμε, που έχει όμως και εμπειρία των πραγμάτων. Δηλαδή, για αυτά που λέει, τους ξέρει αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ καλά, γιατί λόγω του επαγγέλματος αυτού του πολυγέρα του πολυτελείας, τους ξέρει πολύ καλά όλους αυτούς. Αυτό είναι το έργο. Η μουσική είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι γραμμένη, είναι τραγούδια από τον Μάκβεθ του Σέξπιρ, τα λόγια, και έχει κάνει τη μουσική και τα τραγούδια η Καλλιόπη, η οποία έχει μια εμπειρία rock, pop, παρελθόντος με δισκογραφία στην Αγγλία και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή τα παράλληλα πράγματα, δηλαδή ο Σέξπιρ, τα λόγια τον Μάκβεθ του Σέξπιρ με ένα σύγχρονο ήχο, που είναι, ο ήχος είναι rock pop και συνδυάζεται αυτό το μεσαιωνικό του Σέξπιρ, του Μάκβεθ, του πρωτότυπο ας πούμε, με το τύπο τον πολύ σύγχρονο ήχο. Ένα πάντρεμα δηλαδή και στη μουσική και στο κείμενο. Ναι, είναι όλα αυτά. Σε όλα ναι, αφού το έργο είναι μια αναφορά στον Σέξπιρ, προσπαθήσαμε να υπάρχει ένα διάλογο με το σκηνικό. Δηλαδή και το σκηνικό
είναι μια προσπάθεια να, θα μπορούσε δηλαδή να παιχτεί και ο Μάκβεθ του Σέξπιρ σε αυτό το σκηνικό. Δεν είναι ένα σκηνικό φτιαγμένο για αυτό το σύγχρονο ζευγάρι. Δηλαδή, κανονικά το σκηνικό θα έπρεπε να είναι, αφού αυτή είναι σύγχρονη, θα έπρεπε να είναι ένα γραφείο σύγχρονο, ας πούμε, με πλεξικλάς, με δεν ξέρω τι. Επιλέξαμε όμως να μην είναι αυτό, να είναι το ανάποδο, δηλαδή να είναι μάλλον παλιό στην όψη το σκηνικό, για να υπάρχει αυτή η σύνδεση του έργου του Σέξπιρ με το σύγχρονο έργο του Μέλη. Σε κάθε ευκαιρία να φαίνεται. Δυστυχισμένη. Εκείνη το κρατάει στη θέση του, εκείνη βάζει τα λεφτά, εκείνη ασκεί τον έλεγχο στους ψηφοφόρους, τουλάχιστον στην περιφέρεια που το στέλνει μέχρι τώρα στην Βουλή. Είμαι γυναίκα. Και σαν γυναίκα ξέρω. Τα βλέπω πίσω από τα βλέμματα, τις συμπεριφορές, τα λόγια, τις σιωπές. Ακόμα και από τον τρόπο που είναι φτιαγμένα τα μαλλιά της άλλης, τα έχει αφήσει να γλυζάρουν άρρωστα. Νομίζω πως τη συμπατούσες. Εκείνη κάθε φορά που θα σε... Κάθε φορά που θα με δει, με αφήνει να μαντεύω. Μου δίνει το δικαίωμα να βλέπω πιο πέρα από την εθιμοτυπία της συνάντηση. Θα προχωρήσει σε έκτακτο συνέδριο και θα με ορίσει η γραμματέα του κόμματος. Ποιος το είπε αυτό? Οπα, μου το είπε με εντολή του ίδιου Προέδρου. Θέλει να ξέρει αν θα δεχτώ. Απάντησες? Δεν είπα όχι. Δεν είπες όχι. Η γυλοτίνα είναι αισθημένη διαρκώς. Η κρατόμηση χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο. Ελιστρά το ακουνισμένο του μαχαίρι και τελείως. Σωστά. Πολύ σωστά. Χρειάζομαι χρόνο. Πρέπει να ξέρω τι είναι δίπλα μου, τι ευνοούνται, ποιους θα εξοργήσει η θέση που μου δίνουν. Κατάφερα στο ακόμα και στο θάνατο ήταν εκείνος που τότε γύρω αρκόρια αισθήσεις και τις τάσεις. Καμπό γυαλό!